Τώρα ξεκινάμε την αρχή. Τώρα ξεκινάμε. Ναι. Να πω, να χαιρετήσω τώρα. Να χαιρετήσω. Δεν έχουμε τίποτα. Να χαιρετήσω τώρα. Καλησπέρα σας, τρία πουλάκια. Αυτό το και καλά interactive ή δεν έχουμε πει ακόμα ή μπαίνουμε. Δεν ξέρουμε πότε να αρχίσουμε, ρε φίλε. Ναι, ευχαριστούμε σκηνοθέτη που μας λες πάμε, ξέρω εγώ. Τώρα δεν βγαίνει έξω, δεν ξέρουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή... Θα πούμε για μεταγραφές τηλεόρασης. Ναι, τις έχω εδώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Για ξεκινά. Έχουμε το. Έχουμε καλησπέρα, κόσμο. Δεν είπαμε καλησπέρα στον κόσμο. Είπαμε, ρε μαλάκα. Σταμάτα. Καλησπέρα. Να πω και εγώ, ρε παιδί. Λοιπόν, εσύ στον πίνακα. Ξεκινάμε. Από το κανάλι το οποίο. Εντάξει, αν τένα να κάνουμε τώρα. Είμαι εντάξει, σκηνοθέτη. Μια χαρά, είσαι πολύ όμορφο. Ζήτανε σχολή. Η ζήτανε σχολή είναι εδώ. Ζήτανε σχολή, δεύτερο τόμο, παιδιά. Ετοιμάσου να πέσει από τα γαμμένα τα σύννεφα. Πάρε κίτρινο τέτοιο που είναι του Αντένα. Είμαστε στον Αντένα. Ναι. Το καλύτερο κανάλι στην Ελλάδα. Έχει... Είμαστε Ελλάδα. Ο Αντένα έχει μουσταρδί, ρε παιδιά. Χαίρεμαι. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το γήπεδο. Το γήπεδο είναι υποτίθεται τηλεθεατές και το παιχνίδι που παίζουν στην τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή κοιτά το μικρόφωνο και όχι την κάμερα. Εσύ που είσαι κάμερα, σε κοιτάω και πε μου. Λοιπόν, πρωινή ενημέρωση. Δεν θα το πιστέψει, μαλακά. Ναι. Γιώργος Παπαδάκης. Ωραία. Δεν θα το πιστέψεις. Να σου πω, είναι, βγήκε από τους Boys and Noise, από πού ήρθε? Όχι. Είναι από... Ο Γιώργος ο Παπαδάκης διακρίνεται για το κλασικό. Κάθομαι έτσι στην κάμερα και βάζω το δάχτυλό μου εδώ πέρα για να κρύψω το προγούλι. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι στο τέρμα, κρατάει τα ενία του Αντένα και του έχω βάλει μουστάκι για να το ξεχωρίζετε. Ναι, ωραία. Παπαδάκη, από μικρό σε βλέπω, σε αγαπάω. Παπαδάκη, σε βλέπω από έμβριο, σαν τον τύπο από τη Μονόπολη. Λοιπόν. Μετά έχουμε πρωινάδικο, μετά την ενημέρωση έχει συνημερωθεί. Πρωινάδικο με Λιάγκα Σκορδά, Βίκη Σταμάτη. Λιάγκα Σκορδά, ξέρεις τι. Περίμενε, περίμενε, κάνω παύση, ξέρεις γιατί. Ξέρεις ποιο όνομα έρχεται τώρα. Μέρι Σινατσάκη, μα πάει και πάλι! Αυτή η κοπέλα υπάρχει κάπου που δεν βρίσκεται. Έχουμε βαρεθεί να τη βλέπουμε. Τη βάζω στο κέντρο τη άμυνα, είναι ένα ανθρωπάκι το οποίο έχει όγκου. Άκου να σου πω τώρα. Γιατί έχει όγκου η μαλακημέρι μα! Γιατί θα πεθάνει, όχι, είναι όλο το team. Πρέπει να. Α, οκ, κουλ. Είναι σαν τραπέζι που μαζεύονται για να κάνουν. Να κάνουν φαντάσματα. Να πεθάνουν τα φαντάσματα, να καλέσουν. Αυτό είναι ο είναι κακοήθη. Να κάνουν ένα Ouija board τη αποτυχία. Αυτό με την οντογλυφίδα το έχει ακούσει που και καλά βάζει μια οντογλυφίδα μέσα σε ένα χαρτί και καλεί ένα πνεύμα και μετά σου δείχνει. Σκάσε τζερεμίλε βλακίε. Ξέρω πάρα που ανοίγει το ψάρι και διαβάζει τα σωτικά του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να πω κάτι. Από πότε ξεκίνησε η τηλεόραση αυτή τη μάστιγα με τα ζευγάρια? Ρε εσύ, από πρόπερση ήταν ο Κωστόπουλος Μπαλατσινού, οι οποίοι χωρίσαν, τα ξαναβρίσκουν ενώ καταλάβει τι κάνουν. Άρα ο Λιάγκας με τη Σκορδά θα χωρίσουν, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό μας παίρνει. Λοιπόν, πάμε, 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 τώρα, συνεχίζουμε. Τέλος πάντων, εγώ πάντως θέλω να πω για το Λιάγκα και τη Σκορδά ότι θα μιλήσει για το Λιάγκα τον Αντρέα. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, όπως τους βλέπω εκεί πέρα και μιλάνε μεταξύ τους. Να παίζουν χαστούκια. Θα ήθελα να βρίσκομαι μια φορά στο σπίτι τους εκεί στην παρέα τους και να μιλάμε. Δεν κατάλαβα. Θα ήταν ωραίο. Αυτό είναι το κόνσεπτ, παιδιά. Στο σπίτι τους δεν μιλάνε. Φαντάζεσαι. What? Είναι αργά και τα λένε όλα. Δεν θέλω στο γύρισμα, πάλι αγαμίστε τώρα. Μιλάνε στο στούντιο μόνο. Θα στα πω μετά στο διάκι. Ρε εσύ, ο Λιάγκας και η Σκορδά, γιατί δεν κάνουν και μια εκπομπή βραδινή που θα είναι στο κρεβάτι δυο τους, ρε παιδί μου, και θα ζητάνε τα τεσημέρι. Θα διαβάζει, ξέρω εγώ, Λιάγκα στο βιβλίο ή η Φέη Σκορδά θα είναι με το περιοδικό, ξέρω εγώ, σε φάση και θα είναι. Κάνω ο Λιάγκας, ξέρω εγώ, με τα φιλαράκια, θα βλέπουν Champions League, θα το γυρνάνε εκεί πέρα. Εκπομπή, τελείωσε, γυρίσαμε, κλείσαμε στο Ιαντέλο. Λοιπόν, οι δύο θα κάνουν σεξ με τη σάσα στα μάτια. Παιδιά, έχουμε κι άλλο, περίμενε. Μετά έχουμε μια εκπομπή που λέγεται Τρίχες, το οποίο είναι δίδυμο Ρήγας Αποστόλου, πρόσεξε, Ρήγας Αποστόλου, Μούτσινας και Παναγιώτης Λοντάξης. Σε όλες αυτές τις ξέρω τι θα γίνει, απλά θα κάθονται και οι τρεις και θα κάνουν αυτό. Θα είναι μισή ώρα αυτό. Τις βάζω μπροστά. Σίγουρα θα είναι κάποιος που θα χορεύει, ρε παιδί μου, σε αυτό το πράγμα σίγουρα. Και θα λέει μαλακίες. Απλά αυτό συνέχεια. Όλοι θα χορεύουν. Το πως εμείς δεν χορεύουμε τόση ώρα είναι θαύμα, να το ξέρετε. Λοιπόν, Μουτσινάς, Ρήγας Αποστόλου και ο άλλος. Ο Βλοντάκης. Πού είναι το Βλοντάκης? Πού είναι ο Βλοντάκης, δεν ξέρω. Σαν τραγουδιστής μου ακούγεται σε κάποιο σχήμα από Ποσειδόνιο. Ο Μουτσινάς ήρθε στον Αντένα. Ναι, αγόρι μου, ρε, σου λέω μετά. Τεράστιο. Παιδιά, στον Αλφα δεν ήταν ο Μουτσινάς. Ναι. Και... Έκανε εκεί, στον Αλφα έκανε αυτό. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Λοιπόν, πώς θα λέγεται? Τρίχες. Τους έκανα καλά. Βάλε τρεις τρίχες στον Μπάν για να το καταλάβω. Πιστεύω ότι σαν την προσωπία πολύ. Αλλά βάλε τρεις τρίχες. Μπράβο, τρίχες για να το θυμόμαστε. Πολύ ωραία. Τρεις τρίχες. Πρόγραμμα συνεχίζει. Αρναότογλου με Καρντάσιανς live. Ναι. Δεν μας έφτανε κονσέρβα αυτή.
Και θα την κάνουμε και live τώρα. Κάποια στιγμή. Οι ίδιοι μένουν, οι ίδιοι. Οι ίδιοι μένουν, ο Αρναούτογλου, ο δεύτερο δίδυμο του Αρναούτογλου που έχει φυτρώσει τα μάγουλά του. Όπω λέει ο Σταρόβα. Έλα, ο Σταρόβα, ρε, ωραία είναι αυτή. Και θα είναι και αυτή η κυρία. Δεν εννοούσα το Σταρόβα, εννοούσα για τον Αρναούτογλου. Τέλο πάντων, εντάξει, κάμισε. Θα είναι και η κυρία αυτή που έλεγε νι και λί και τώρα πια δεν το λέει. Η καλή κυριούλα. Α, η τέτοια. Η Μπεκατόρ, ναι. Παιδιά, πολύ ωραία. Δεν έχω εδώ πέρα την πληροφορία, με τα Kardashians λέει. Ωραία. Να σου πω, τα Kardashians πώς εφήβρα τον τίτλο, έχει καμία σχέση με την Kim Kardashians. Και καλά τα Kardashians μου. Όχι. Είναι λοιπόν... λόγο παίγνιο. Α, λοιπόν, για τι. Εγώ την Kardashian ξέρω. Για να του καταλαβαίνουμε. Είναι, έχει πολλά. Α, φραπέ, πολύ καλό. Και μια μπουγάτσα. Πολύ ωραία. Και πολύ ωραία πόδια. Kardashians. Θα αρκιζόμουν ότι αυτά. Κάτι μπουτάρε. Σταμάτα, μάτα, μόρια. Δεν γράφουμε συνεχώς. Παλιάτσι δεν είναι Kardashians. Kardashians. Είναι Kardashians. Έχει ένα φραπέ και ένα μπουγάτσα για να του καταλαβαίνετε. Πάμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Μετά έχουμε το Voice. The Voice. Το Voice. Ναι. Αυτό που τραγουδάνε. Αυτό που τραγουδάνε. Θα του βάλω εδώ μικρού γιατί δεν μα πολύ ενδιαφέρει. Ναι. Βάλε και ένα V από πάνω. Όχι, είναι το Voice γαμάει. Κάτσε να σου βάλω ένα σύγκριο, να σου κάνω το τέτοιο. Παιδιά, τι έχει γίνει τώρα, γιατί χάνουμε την μπάλα. Σε παρακαλώ, περίμενε. Θα κάνεις αυτό. V for voice, motherfuckers. Ωραία, θα ζωγραφίζω και ένα αγαπημένο μικρόφωνο. Συγγνώμη για το αγαπημένο. Ναι, καλό είναι. Σαν μανιτάρι τέτοιο. Δεν μπορώ να σηκωθώ κι εγώ γιατί κουράστηκα. Κρύβεις πολύ πράγμα, φύγε. Οκ, λοιπόν, συνεχίζει. Διάβασε. Έχουμε νέο σύριαλ υπερπαραγωγή thriller, η εκδρομή. Η εκδρομή. Στο οποίο. Χατζιάννη. Θα είναι φάση. Ο Χατζηγιάννης γιατί έχει πάει εκδρομή. Έχει τραγούδι που λέει εκδρομή. Βγαίνει συχνά γίνοντας. Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κανάλι επόμενο. Μέγκα, πιάσε άλλο. Πιάσε τον μπλε. Τελείωσε το αντένα. Το αντένα αυτά έχουμε. Εγώ έχουμε την εκδρομή. Έχουμε εκδρομή. Δηλαδή ο επιθετικός είναι η εκδρομή. Ναι. Έχουμε κάποιο γνωστό ηθοποιό. Βάλε ένα καλάθι πικνίκ. Ένα καλάθι πικνίκ για να το καταλαβαίνετε. Μ' αρέσει που ό,τι και να ζητήσει το μαλλιά της να ζωγραφίσει είναι έφτασε, το έχουμε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα το σχήμα του αντένα το οποίο θα σκολούς. Κάνεις από μόνο σου αυτό το πλοίο. Ναι, δεν είδες που μας κάνει σένσορ. Όσο κάνεις και έτσι λεπτό. Όσο κάνεις και έτσι λεπτό. Δεν σας βρίζω γι' αυτό. Εντάξει, αυτό, πάμε μέγκα, πάμε μέγκα. Πάμε μέγκα λοιπόν. Ξεκινάμε. Τι. Το θα ξεχάσει μάλλον. Το θα ξεχάσει. Τι λες αγάπη μου. Πρωινό με σε φερλί. Σεφερλής! Στο πρωινατζίδικο! Τι συμβαίνει! Λοιπόν, θα το ζωγραφίσω μόνο όγκο! Αυτό είναι το πρωινατζίδικο! Γράψε και ένα μπαλονάκι να λέει χαχα καλό ε! Αυτό είναι παλιό, βρες κάτι σε εκεί! Χαχα καλό ε! Λοιπόν, ο Σεφερλής, ο πρωινατζίδικος, είναι η γυναίκα του, εντάξει! Είναι ο δικός σου, είναι ο Μάρσο Ουγγαρέζος που έχουμε πει. Α, Ουγγαρέζος, ναι. Επίπεδο μαλακίας είσαι. God mode, παιδιά. Είσαι medium card, Ουγγαρέζος, God mode. Πάμε. Όχι, παιδιά, έχουμε τη συνέχεια της μάστικας. Αυτό είναι το χειρότερο πρόγραμμα της φετινής τηλεόρασης, μακράν. Συνδυάζει τα δύο αγαπημένα μου πράγματα. Talent show, μουσικό ταλέντο και παιδιά στην τηλεόραση. Oh! Είναι talent show παιδιών που τραγουδάνε. Όχι ρε παιδιά. Δεν τελείωσα. Όχι ρε παιδιά. Δεν τελείωσα. Όχι, κριτική επιτροπή. Τα μικρά τα παιδάκια. Κριτική επιτροπή. Θεοφάνους. Όλε. Όλε. Ντορέτα Παπαδημητρίου. Ποια είναι αυτή. Δέμη. Όλε. Βαγγέλης Γερμανός. Ποιος είναι. Δεν ξέρω. Όχι. Και Ευρυδίκη ρε παλέκα. Ευρυδίκη. Ευρυδίκη. Τρελάθηκα τώρα παιδιά. Δεν μπορώ. Και τώρα θα παίρνουν τα κουτσούβελα, θα κάνουν. Αντί να έχουν αυτοί που είπες, θα είναι στο παιδικό. Ναι, όλοι αυτοί θα είναι κριτικοί. Ρε ντροπή σας, θα πάμε φυλακή, ρε. Αντί να έχουν το Μάδοξ να βαθμολογήσουν, να έχουν ξένη βαθμολογία που δεν τραγουδάνε. Τώρα δηλαδή θα κάθονται σε ένα τραπέζι όπως καθόμαστε εμείς και θα κριτικάρουν τα παιδάκια. Είστε σοβαροί, είναι σαν αυτό με τον Ρόνε Τόξο που έλεγε εσύ. Που κάθονται και κριτικάρουν τα παιδάκια. Λοιπόν, συνέχισε, δεν θέλω να ακούσει τέτοια. Ξέρετε, όχι, μισό λεπτάκι. Μια τέτοια που πήξε πώ θα την έβλεπα. Να την κριτικάρανε, ρε φίλε, αυτό ο ντομάτο αντικειμενικά. Μα έβγαινε και έλεγε το παιδάκι. Να μην ήταν α, τι ωραίο, μπράβο κλπ. Να λέγανε πού πα έτσι, μωρή, πού πα να κάνει καριέρα, είσαι σοβαρή. Πάρ την από μπροστά μου, μεγάλε κοριτσάκι μου. Την ατάλλαντη. Πάρ την από μπροστά μου, τη βλέπω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα δάχτυλα τα οποία κάνουν έτσι συνεχίζονται και παίρνουν φωτιά. Οπότε πρέπει να το βάλει δίπλα στι τρει τρίχε, σαν ανταγωνιστική. Ναι. Εθνική Ελλάδο, την οποία γράφει ο Γιώργο Καπουτζίδη. Αριστερό φόρα αντίπαλο, ρε παιδί μου. Όχι, το αριστερό back. Για να... Λοιπόν, versus Καπουτζίδη θα είναι σειρά αυτό. Εθνική Ελλάδο, βάλε μια φανελίτσα, βάλε μια μπλουζίτσα με ρίγε. Εθνική Ελλάδος θα λέγεται. Ναι, θα λέγεται Εθνική Ελλάδος και γράφει. Θα, κάνει, θα είναι σειρά ή θα είναι. Σύριαλ. Τι θα είναι. Τι εννοείς.
Λοιπόν. Εννοούσα το. Βγάλετε το σειράκι, αντικαταστήτε το με εκπομπή. Εντάξει. Τώρα όχι, όχι, είναι σειρά, καπουτζίδη. Λοιπόν, για να το καταλάβετε, έχω κάνει την εθνική και κρατάει ένα λουλούδι γιατί το κάνω καπουτζίδη. Αλφα. Ο Γιώργος Ελιανός φεύγει από τον Αντένα λοιπόν και κάνει απογευματινή εκπομπή με την Κατερίνα Καινούριου. Η Καινούριου, α, είναι αυτή που έχει χτυπήσει τα μάγουλά της και ξαφνικά έχουν πριστεί. Όχι, ρε, αυτή είναι. Η Καινούριου είναι που έχουν πριστεί όλα. Ναι, μ' αρέσει η Καινούριου. Αντέχω. Α, είναι η Καινούριου που έχει το μαλλί της Ραπουνζέλ. Να μη σε έχω. Αυτή είναι η Καινούριου. Τη βάζω εδώ. Αυτή δεν είναι. Όχι, ρε, μαλακά. Πώς θα λέγεται. Καινούριου. Όλα παίζουν. Oh my god. Τι βλακίες τίτλους, μαλάκα. Βάλε τρία πουλάκια και να βγει. Τι αντιγράφουνε, Θεμό. Όπα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα είναι η κεντρική παρουσιάστρια. Πού? Ποια είναι αυτή, ρε. Πάμε. Προσέξτε. Ζουγανέλης θα παρουσιάζει το hot seat. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Ο Ζουγανέλης. Στο Sky. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Του βάζω ένα πίνακα. Η αλήθεια είναι και μόνο επειδή είναι ο Ζουγανέλης. Εγώ προτιμώ το Ρένο το Χαραλαμπίδι να παρουσιάσει τέτοιο τύπο εκπομπή που κάνει συνέχεια αυτή την έκφραση εδώ, Τζέρεμι, το βλέπεις. Ο Ζουγανέλης είναι αυτός που του έχω βάλει το τικ γιατί είμαστε μαζί του. Πάμε. Ωραίος Χαραλαμπίδης τελικά θα το κάνει αυτό. Τελικά ψηφίστηκε ο Ζουγανέλης. Έχω δει στην Ερήτη με τον Ρένο το Χαραλαμπίδι, αλλά μάλλον θα φύγει αυτό. Οκ, για πάμε, για πάμε. Μεσημεριανό Μάκης που είναι. Α, συγγνώμη, Σκάι, έτσι είμαστε ακόμα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο Μάκης που είναι και Μαρία Ηλιάκη. Να. Τι άλλο, έχουμε φήμες ότι η Έλλη Στάι και τα μάτια της. Α, το ξέρατε ότι η Έλλη Στάι έχει μάτια. Έχουμε φήμες για νέα απογευματινή εκπομπή του Μπογδάνου. Ωh, λοιπόν, θα σα πω. Α, το φιλαράκι του Μάικ εδώ πέρα. Θα το αποκαλύψουμε εδώ στα τρία πουλάκια. Ο Μπογδάνος. Δεν είναι φήμες, έχει ξεκινήσει. Για να ξέρει ότι βγαίνουν για ποτάκι μαζί. Ο Μάικ μαζί με τον Μπογδάνο και τα πίνουνε. Και βγαίνουν σε κομπελίτσες. Ο Μπογδάνος είναι το μεγαλύτερο τρόλ που εφευρέθηκε σε εργαστήριο. Δείτε το πρόσωπο όταν λέει το οτιδήποτε. Ειδήσεις, εκπομπή, είναι έτσι κλικ. Παιδιά, ναι. Τι μαλακίες λέω, πάρτε, πάρτε κανονικό δελτίο του Μπογδάνου και δείτε τα παράθυρα. Όταν μιλάει στους άλλους, βλέπεις το βλέμμα του και γενικότερα στο ύφος του προσώπου του ότι σκέφτεται μαλακίες. Είναι... Το καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν σκέφτεται ότι μιλάει σε κάποιον πολιτικό ρεπερδί. Σκέφτεται, ξέρω εγώ, τα μουνάκια που θα γαμίσει το βράδυ. Όχι, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, αλλά. Πώς όταν γαμάς για να μην τελειώσεις, ρε παιδί μου, σκέφτεσαι εξισώσεις ή baseball, αυτός το κάνει ανάποδα. Σκέφτεται μουνάκια σε όλη τη συνήθεια. Σας το είπαμε εδώ πρώτοι στα τρία πουλάκια. Ο Μπογδάνος σας δουλεύει όλους. Πάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Σταρ. Τατιάνα Στεφανίδου. Κόκκινο, κόκκινο το σταρόδο, κόκκινο. Σταρ, Τατιάνα Στεφανίδου. Νέα εκπομπή. Δεν θα το πιστέψεις. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται για κάποια εκπομπή σε κάποιο στούντιο με δύο καναπέδες που απλά θα παίρνει συνέντευξη από λασγόμενες. Η γυναίκα λοιπόν που θέλει να ενημερώνεται χωρίς ψυχολόγο θα μαγειρεύει, λέει. Α, όχι. Λοιπόν, θα μαγειρεύει εύκολα και η γυνά θα είναι φασιονίστα και όχι fashion victim. Αυτά τα παιδιά τα πειράτα από το δελτίο τύπου, ειλικρινά, γιατί είναι για τον μπούτσο τα. Πολύ καλή αναπαράσταση της Τατιάνας Στεφανίδου. Η Τατιάνα Στεφανίδου, να ξέρετε, είναι, δεν μπορεί η κυρία αυτή να χαμογελάσει. Αν χαμογελάσει, θα εκραγεί κάτι. Κάποιος άνθρωπος, κάποιος φυλακισμένος, έχετε δει το σπίτι που κάποιος, άμα πας πάνω από 20, θα εκραγεί το λεωφορείο. Είναι κάπου ένα λεωφορείο που είναι. Όχι, έχουν κάποια παιδάκια μάλλον από την Ουγκάντα και λέει, άμα χαμογελάσει, θα εκραγούνε. Κανονικά γελάει. Κανονικά γελάει, συνέχεια κιόλας. Λοιπόν, τα καλύτερα σας τα κράτησα για το τέλος. Έψιλον, κανάλι Έψιλον. Παίξε μπάλα με το Μοβ με το Έψιλον. Έχουμε αποκαλυπτικά από το Μένιο Φουρθιώτη, Who Gives a Shit. Καραβάτου Κατσούλη σε νέα εκπομπή. Καραβάτου. Άκου να σου πω, η Καραβάτου είναι η Ξανθιά, είναι πολύ καλή παρουσιάστρια, εμένα μου αρέσει. Ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι! Ήταν μαζί με τη Σπυροπούλου που λέγαμε πιο πριν, που είναι στον Αλφα τώρα παρουσιάστρια και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στο Εψιλόν και καλά έκανε! Λοιπόν, και εσείς να φύγετε όσοι είσαι μέσα στη Σπυροπούλου! Γιατί μου τη πάει! Είναι πολλοί άνθρωποι μέσα στη Μου τη πάει, ρε! Είναι... Το καταλαβαίνω ότι μου τη πάει! Συγγνώμη που τσαντίζομαι, αλλά μου τη πάει! Μαλάκα, το εγώ δεν κάνω έτσι. Τι έπαθε, φίλε. Κάποιο να τον πυροβολήσει με λίγο στο βελάκι. Δεν κουμπί αυτό να λέω. Όχι, εντάξει, πλάκα. Που είναι το βελάκι του ελέφαντε με το χνουδάκι στην άκρη. Λοιπόν, για να καταλάβετε την κυρία Καραβάτου, έκανε ένα καράβι και ένα έψιλο. Και επιστρέφει η Χριστίνα Λαμπύρη σε νέα εκπομπή. Ρε, το Epson Sky δυναμικά, διότι το τελευταίο, η τελευταία μεταγραφή, κυρίες και κύριοι, που έχουμε να ανακοινώσουμε για σήμερα είναι επιστρέφει στο Epson η Ελεονόρα Μελέτη. Λοιπόν, για να καταλάβετε την Ελεονόρα Μελέτη θα κάνω δυο βυζιά. Το ένα είναι μπερδέψετε με τα δύο μάτια της Έλλης που είναι ακριβώς δίπλα. Οκ. Λοιπόν, είναι πιο μεγάλο από τα άλλα. Πάντα έτσι είναι. Ναι, σωστά. Γυναίκες, καλά δεν λέω τώρα, να βυζίσεις, δεν είναι μεγαλύτερο. Η απόπειρα του Μαλιάτσι να γράφει ανάποδα γράμματα, αλλά από την καλή μου αρέσουν πάρα πολύ. Καλή υποφώνηση. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Περισσότερη ενημέρωση για την τηλεόραση και για όχι άλλο θέμα γουστάρετε, την άλλη φορά. Τρία πουλάκια. Γεια σας.